Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι όντως ήταν ένα ντέρμπι, είχε τα χαρακτηριστικά ενός ντέρμπι. Θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο ο ΠΟΑ ήταν πολύ καλύτερος από εμάς. Εξερευνήσαμε στο γήπεδο ότι υπήρχε ένας πλάνος στο παιχνίδι του και πραγματικά πρέπει να το αναγνωρίσουμε αυτό. Αλλάξαμε λίγο το σχηματισμό μας στο δεύτερο ημίχρονο. Ίσως δικαιούταν, όχι ίσως, ενδεχομένως δικαιούταν ο Ατσαλένιος ένα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Εμείς όμως το ημίχρονο αλλάξαμε το σχηματισμό μας και για ένα τέταρτο ώσπου 20 λεπτά περίπου πήγαινε μια αναγκαστή αλλαγή του Βασίλη Μαθιουδάκη που ξαναλλάξαμε πάλι το σχηματισμό. Θεωρώ ότι πατούσαμε καλύτερα όπως και στο τελευταίο δεκάλεπτο που ο Ατσαλένιος έπαιξε με 10 παίχτες. Άρα συνοψίζοντας μπορώ να πω ότι το πρώτο ημίχρονο ανήκει καθολικά στον ΠΟΑ και στο δεύτερο ημίχρονο στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού ας πούμε ότι ελέγχαμε το ρυθμό του αγώνα. Και θεωρώ ότι μας επηρέασε πάρα πολύ το κομμάτι του τραυματισμού μας, ανάγκασε να ξαναλέξουμε το σχηματισμό μας. Αυτό θέλω να πω. Εύχομαι και στα παιδιά του Ατσαλένιου και σε όλο τον κόσμο να περάσει καλές γιορτές. Όπως ξέρετε, η δικιά μας ομάδα παίζει πάντα για την νίκη. Όμως όταν παίζεις ένα εκτός έδρας παιχνίδι με μια ομάδα η οποία είναι πρώτη στη βαθμολογία και έχει δείξει επιθετικές αρετές, έχει νομίζω την καλύτερη επίθεση, είναι το πρόσημο, είναι θετικό. Και είναι θετικό θα έλεγα γιατί κυρίως, νομίζω σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ήμασταν καλύτερη ομάδα μέσα στο γήπεδο, σίγουρα πολύ καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο. Ήμασταν εμείς που είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού, είχαμε τις φάσεις, πατούσαμε σχετικά εύκολα περιοχή, θα μπορούσαμε να κάνουμε σίγουρα ένα γκολ, ενώ δεν απειληθήκαμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού σχεδόν καθόλου. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα σήμερα είναι άδικο για την ομάδα μας. Αν μια ομάδα δικαιούταν την νίκη, είμαστε εμείς. Όμως το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμα. Και κοιτάζουμε το επόμενο παιχνίδι. Εμείς αυτό που κοιτάζουμε, αυτό που με ρωτάτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εμείς σε όλα τα παιχνίδια κοιτάζουμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού και μέσα από αυτό τον τρόπο παιχνιδιού να έρχονται οι νίκες. Δεν είναι όμως όλα βάση, δεν μπορούμε να τα επηρεάσουμε όλα. Κάποια στιγμή μπορεί να μην έρθει η νίκη. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι για ακόμα ένα παιχνίδι είχαμε το στυλ παιχνιδιού μας και μέσα από αυτό το δρόμο διεκδικήσαμε τη νίκη. Δεν την πήραμε, πάμε στο επόμενο. Ευχαριστούμε τον Σίγκα για τη φιλοξενία. Καλό Πάσχα σε όλους.